σε όλους και όλες. Να θυμίσω ότι είχαμε πει ότι ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθει η εκπομπή να είναι τουλάχιστον μια ώρα πιο νωρίς. Πράγμα που έγινε. Πράγμα που συνέβη, άρα να θεωρήσουμε ότι είστε και γουρλής ως προς αυτό. Μαζί μου απόψε τρεις καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Μανώλης Κοτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Βασίλης Κουρής, αρχισυντάκτης της Real News και του Real.gr. Και Βασίλης Νέδος, διπλωματικός συντάκτης και αρθρογράφος και πολιτικός συντάκτης στην Καθημερινή. Βασίλη, ευχαριστώ. Βασίληδες, ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί. Λοιπόν, νομίζω ότι για να βάλουμε μία, να προσπαθήσουμε να βάλουμε μία τάξη σε μία συζήτηση η οποία αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα, πάντοτε ο κύριος Κοτζιάς δίνει ειδήσεις, θέλω να συμμετάσχετε και εσείς στη συζήτηση αυτή. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα μέσα από τους λογαριασμούς του Επόμενη Μέρα ΕΡΤ και στο Twitter και στο Facebook να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τις οποίες οι καλοί συνάδελφοι, ο Αλέκος Βασιλόπουλος και ο Χρόνης Διαμαντόπουλος θα τις ομαδοποιούν και θα μου τις περνούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα στο θέμα των Σκοπίων από εδώ και στο εξής. Αύριο το μεσημέρι, 1:30 αν δεν κάνω λάθος, έχετε την συνάντηση, την πρώτη συνάντηση με τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, τον Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος μετά την Αθήνα θα επισκεφθεί και τα Σκόπια. Από αύριο λοιπόν και σε ένα βάθος χρόνου των επόμενων μηνών, πώς θα εξελιχθεί το θέμα των Σκοπίων και κυρίως πότε μπορεί, εάν όλα τα πράγματα πάνε κατευχήν, να φτάσει ένα σχέδιο συμφωνίας στην Ελληνική Βουλή? Νομίζω καταρχάς να πω ότι η καθ' αυτό διαπραγμάτευση με τη σημερινή κυβέρνηση της γείτονας χώρας έχει ξεκινήσει από τις 14 του Γενάρη. Άρα έχουμε μόλις 15 μέρες που ξεκίνησε. Πυκνός όμως πολιτικός χρόνος. Ναι, αλλά το λέω αυτό διότι διάφοροι διαμαρτύρονται ότι τέλειωσε ο χρόνος, τι να ενημερωθούμε. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε την ουσιαστική διαπραγμάτευση και νομίζω ότι όλοι ενημερώθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο, μάλλον θα έλεγα τον πιο κατάλληλο τρόπο, που είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Το χρονοδιάγραμμα, εγώ δεν έχω χρονοδιάγραμμα ανακοινώσιμο στην τηλεόραση. Το λέω υπό την έννοια ότι μπορεί να πάει σε μεγάλο βάθος χρόνου. Εγώ μπορώ να σας πω ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν ορισμένες συζητήσεις και έχουμε αναλάβει η ελληνική πλευρά και το θεωρώ θετικό αυτό και δείχνουμε εμπιστοσύνη από την άλλη πλευρά να ετοιμάσουμε ένα σύμφωνο. Mm-hmm. Σε αυτό το σύμφωνο θα συμπεριληφθούν όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά σε σχέση με το όνομα, ειδικό κεφάλαιο για τον αλυτρωτισμό, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον αυτής της χώρας, την συνένταξή της σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πολιτικές. Θα έλεγα μια θετική ατζέντα, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε παραπέρα τις σχέσεις μας. Όπως ξέρετε, εδώ και 2,5 χρόνια, με δικιά μας πρωτοβουλία, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία διευκολύνουν στην κατανόηση των δύο κοινωνιών. Θέλω να σας πω ότι όταν πήγα πριν 2,5 χρόνια πρώτη φορά στα Σκόπια, όπου είχα μια συνέντευξη τύπου 4 ώρες με εκατοντάδες δημοσιογράφους, με πολύ επίμονες ερωτήσεις, τους εξήγησα γιατί πρέπει να τελειώνουμε τον αλυτρωτισμό. Το πρώτο μήνυμα που πέρασα στα Σκόπια από την πρώτη μέρα που έφτασα εκεί ήταν το θέμα του αλυτρωτισμού. Το πρώτο μήνυμα που μου δώσανε ήταν ότι έχουν την αίσθηση ότι εμείς θέλουμε να διαλυθεί αυτή η χώρα. Γι' αυτό είπα τη γνωστή φράση στα αγγλικά, συμπίπτει και στις λέξεις, ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα δείγμα του Θεού η ύπαρξή τους, αλλά έχουν λάθος νονό, δηλαδή God και Godfather. Και τους ενόχλησε λίγο το ότι έχουν λάθος νονό, διότι είναι η ουσία που συμπυκνώνει το όνομα, το πρόβλημα του ηλεκτροτισμού που είναι από πίσω του. Είπατε ότι θέλετε να καταλήξουμε σε ένα σύμφωνο. Ναι, το οποίο το ετοιμάζουμε εμείς και νομίζω μέσα στο Φλεβάρι θα μπορέσουμε να τους το παρουσιάσουμε. Θα το παρουσιάσετε στην κυβέρνηση ΖΑΕΦ και στον κύριο Νίμιτς και μετά στην κυβέρνηση ΖΑΕΦ. Άρα αυτός που θα συγγράψει, ας το πούμε έτσι, το σύμφωνο, το σχέδιο του συμφώνου είναι η ελληνική πλευρά? Ναι, νομίζω ότι πάντα στις διαπραγματεύσεις είναι καλό να είσαι αυτός που ετοιμάζει το σχέδιο. Και τα κεφάλαια αυτά θα είναι ο αλυτρωτισμός? Τα κεφάλαια θα είναι αυτά τα σημεία που έχει βάλει ο Νίμιτς προς συζήτηση, όπου δεν έχουμε συμφωνία
Και απορώ γιατί με ρωτάει η Νέα Δημοκρατία. Κάθε φορά που κάποιος παράγοντας μιλάει για τη Φύρο μου ή κάνει προτάσεις, και σοβαρός παράγοντας ή μη σοβαρός, απευθύνουν σε μένα ερώτημα και μου αποδίδουν ευθύνες. Λες και δεν επιτρέπεται να μιλάει κανείς άλλος παρά μόνο αυτός που είναι η φωνή της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κύριος Νίμιτς είναι ένας διαμεσολαβητής, λειτουργεί για το λογαριασμό του ΙΕ. Έχω πολύ καλύτερη σχέση μαζί του από ό,τι είχαμε τον Έιντε, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που εξυπηρετούσε την άλλη πλευρά. Αλλά ομερικές ήταν οι μάχες. Ναι, άρα δεν είναι κάποιος μας πειθαρχεί ή δεν μας πειθαρχεί. Ο Νίμιτς έχει ορισμένες προτάσεις, από τις οποίες θα μπορούσε κανείς να τις αξιολογήσει θετικά. Έχει ορισμένες προτάσεις που δεν συμφωνούμε και δεν βλέπω και να συμφωνήσουμε μέχρι το τέλος. Άρα είμαστε εδώ για να διαπραγματευτούμε. Αλλά εγώ δημόσιο πόλεμο, όπως ζητάει η αντιπολίτευση με τον Νίμιτς, γιατί έκανε τη μία ή την άλλη δήλωση που δεν τους άρεσε, δεν πρόκειται να κάνω. Ξέρω, όπως ξέρετε, ο Νίμιτς θα δει και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, στον κύριο Κουμουτάκη. Ας του τα πούνε, διότι δεν συνηθίζαν να τα λένε στο παρελθόν. Να επιμείνω λίγο να το αποσαφηνίσουμε. Τα κεφάλαια λοιπόν του συμφώνου που θα συγγράψει η ελληνική πλευρά και θα παρουσιάσει στην κυβέρνηση. Είναι πρώτα τα ζητήματα. Εντός Φεβρουαρίου. Είναι αλυτρωτισμός. Τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, ναι. Ο αλυτρωτισμός, η διεθνή και περιφερειακή θέση αυτού του κράτους όπως το βλέπουμε εμείς και μια θετική ατζέντα ανάπτυξη των σχέσεών μας. Ωραία. Δεύτερο ερώτημα και περνάω. Άρα όλη αυτή η θεωρία που ακούω σήμερα, η ανόητη θεωρία περί σαλαμοποίησης, μπορεί να είναι μερικοί πεινασμένοι για να βρουν επιχειρήματα. Μπορεί να είναι μερικοί πεινασμένοι για επιχειρήματα, αλλά είναι εκτός πραγματικότητας. Και αν είχαν παρακολουθήσει με προσοχή τα όσα έχουμε πει τις τελευταίες 10 μέρες, θα είχαν εντοπίσει ότι πάμε όλα τα ζητήματα να τα εντάξουμε σε ένα σύμφωνο. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό λοιπόν το σύμφωνο που ουσιαστικά περιγράφεται μία λύση πακέτου και απαντάτε ήδη δεν στο ερώτημα. Δεν σημαίνει ότι αυτά που θα γράψουμε εμείς ή άλλοι θα δεχτούν όλα. Προφανώς. Υπάρχει όμως το μείζον θέμα που είναι το θέμα των αλλαγών στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, αυτές οι αλλαγές στο Σύνταγμα θα γίνουν, προλαβαίνει η κυβέρνηση ΖΑΕΦ να τις κάνει πριν τον Ιούλιο, που είναι η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση ΖΑΕΦ αυτή τη στιγμή δεν έχει πλειοψηφία 2/3 να κάνει τη συνταγματική αλλαγή. Έτσι, γι' αυτό το ρωτώ. Το Σύνταγμα της φίλης Βορείου χώρας έχει ορισμένα στοιχεία που έχουν όλα τα συντάγματα. Δηλαδή προβλέπει μια διαδικασία ποιος προτείνει για την αλλαγή του συντάγματος και μετά τη διαδικασία της αλλαγής του συντάγματος. Mm-hmm. Άρα το πρώτο που θα χρειαστεί να κάνει είναι να ανοίξει τις διαδικασίες η αλλαγή του σύντομα. Αυτό μετά θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά αυτό πρέπει να το συμφωνήσουν και εκείνοι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μερικοί απαιτούν την αλλαγή του συντάγματος. Εμείς το ζητάμε, έτσι. Mm-hmm. Ως κυβερνήσεις δεν το ζητούσαν ποτέ. Έχω πάρα πολλά ντοκουμέντα, κύριε Κοτρότσο, που κάνουν συμφωνίες με τους πιο απίθανους υποχωρητικούς τρόπους. Δεν νομίζω ότι συμφέρει τη χώρα και δεν θέλει η ελληνική διπλωματία να τα εμφανίσει αυτά προς τα έξω. Αλλά αυτοί που τα κάναν τα ξέρουν. Και η παράκλησή μου είναι να είναι λίγο πιο σεμνή. Δεν ζητούσαν σε όλες τις περιόδους και όλοι οι διαπραγματευτές αλλαγή του ζητάγματος. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι όλοι αυτοί που διαμορφώσανε και εξαιτίας των οποίων έχουμε αυτό το πρόβλημα 25 χρόνια, ψηλώνουν κάθε μέρα την απέτηση που έχουν απέναντι σε εμάς για να δυσκολέψουν μια συμφωνία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα και θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί έχει να κάνει με τα παράγωγα του ονόματος. Είναι το θέμα της γλώσσας. Της γλώσσας που έχει αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα έχει δύο γλώσσες. Προς το παρόν η μία είναι επίσημη, η δεύτερη θα γίνει επίσημη και ελπίζω σύντομα. Η πρώτη είναι αυτό που εμείς ονομάζαμε σλαβομακεδονική στο παρελθόν και η δεύτερη είναι η αλβανική. Ξέρετε πότε καθιερώθηκε στον ΟΗΕ η ονομασία μακεδονική γλώσσα? Πείτε μου. Γιατί μου λένε όλοι, πας να δώσεις τη γλώσσα, να την πείτε μακεδονική. Λες και δεν υπάρχει όλα αυτά που κάνανε τόσα χρόνια. Εγώ ρωτάω εδώ τους έγκριτους συναδέλφους σας. Ξέρει κανείς πότε πρώτο έγινε η συμφωνία εκ μέρους της Ελλάδος η γλώσσα αυτή τη περιοχή, αυτού του σημερινού κράτους, να λέγεται μακεδονική? Ομολογώ ότι εγώ δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, να σας πω εγώ, το 1977, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και ξέρετε που έγινε αυτό? Έγινε στη συνδιάσκεψη του ΙΕ που οργάνωσε στην Αθήνα. Λοιπόν, μην παριστάνουν τις παρθέρες που τα παλεύανε, δεν είχαν δώσει ποτέ τους τίποτα και τώρα πάει να τα δώσει στη σημερινή κυβέρνηση. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι το όνομα. Αλλά σας λέω ποιος το έδωσε. Και ξέρετε πότε αυτό το όνομα και τα παράγωγά του καθιερώθηκε διεθνώς? Στο ISO που λέμε, δηλαδή στην ειδική επιτροπή που έχει τις συντιμήσεις, τα ακρονόμια κλπ. Πότε?
Στη διαπραγμάτευση που έγινε στον ΟΗΕ το 1992-1994. Και ξέρετε γιατί κέρδισε τη διαπραγμάτευση η Φύρων πολύ εύκολα τότε για τη μακεδονική γλώσσα? Διότι επί τρία χρόνια δεν πήγε ένας εκπρόσωπος των δύο διαφορετικών ελληνικών κυβερνήσεων, του 92-93 και 93-94, δεν πήγε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Εγώ όταν ανοίγω τα χαρτιά στο Υπουργείο Εξωτερικών, μένω κατάπληκτος. Δεν υπήρχαν εκπρόσωποι. Δεν υπήρχε εκπρόσωπος της αντίστοιχης οργάνωσης ελληνικής εθνικής που είναι η μη κυβερνητική. Δεν πήγε επί τρία χρόνια, δεν πήγε επί τρία χρόνια στη διαπραγμάτευση για τη γλώσσα. Για να συνεννοούμαστε πώς κεγόντουσαν όλοι. Δώστε μου μια απάντηση. Και το 2010, το 2010 που καλοί διπλωμάτες θέσαν για πρώτη φορά το θέμα της γλώσσας, ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι. Απάντησε η γνωστή σε όλους μας και εσάς Σπέχα, η οποία είναι στην Κύπρο τώρα και είναι εκπρόσωπος του ΟΗΕ στην Κύπρο. Τότε ήταν γραμματέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον ΟΗΕ. Απάντησε ότι τι ζητάτε τώρα να προσαρμόσουμε τις αλλαγές? 40 χρόνια ουδής εζήτησε οτιδήποτε. Αυτά υπάρχουν γραπτά. Δεν θέλω να χρεώσω σε κανένα τίποτα. Θέλω απλώς να πω, να μην σηκώνουν τον πύχη αυτοί που τον παρέδωσαν. Εμείς θα τον περάσουμε από πάνω. Αλλά καλά να είναι πιο σεμνοί. Δώσανε το 77 τη γλώσσα, θέλω να το συγκρατήσουν οι θεατές μας. Για το 77 ή το 72. Το 77, το 1977 έχω και τα τηλεγραφήματα. Δώσανε το 1977, είναι τα τηλεγραφήματα, τα έχω να σας τα δείξω, δεν είναι για δημοσιότητα. Κάπου το είδα γι' αυτό. Ναι, όχι. Και το επανέλαβα μάλιστα, έκανα και δεύτερο τσεκάρισμα πριν από δύο μήνες και έχω την επιβεβαίωσή του. Και το 1992-94 δεν πήγαμε να διαπραγματευτούμε τη γλώσσα. Τώρα μην μου δείχνω ότι καίγονται πιο πολύ από μένα που τα ψάχνω και τα μελετάω μαζί με την υπηρεσία πολύ καλά. Και θέλω να πω και κάτι που λέω για την υπηρεσία. Άκουσα σήμερα πολιτικό της αντιπολίτευσης, η οποία είπε ότι κάνουμε μια μυστική διπλωματία και δεν ονοματίζονται και δεν συμμετέχουν οι υπηρεσιακοί. Θέλω να σας πω ότι εμείς τις διαπραγματεύσεις κάνουμε μόνο με υπηρεσιακούς. Απόδειξη είναι ότι η τελευταία διαπραγμάτευση με την Αλβανία ήταν 12 άτομα στους υπηρεσιακούς. Όλη η ηγεσία του Υπουργείου Υπηρεσιακή, ο Γενικός Γραμματέας, ο Πολιτικός Διευθυντής, η Διευθύντρια της Αρμόδιας Διεύθυνσης, η βοηθή της, οι υπηρεγνώμονες συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και μου κάνουν μία μόνο υποσημείωση όλοι τους. Ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Διότι στο παρελθόν οι διαπραγματεύσεις, οι όποιες γινόντουσαν, γινόσαμε τρίτα πρόσωπα. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνει αντιπολιτευτική. Σα κατηγόρησε. Ναι, και εγώ τον αγγίζω. Έχω κολλήσει. Λοιπόν, σα δίνω την πάσα. Θα πείτε όμω και για την κατηγορία κάποια στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως θα ξεχάσουμε. Τα περί μυστικής διπλωματίας. Ρωτώ για να πάρουν την σκυτάλη ο Μανώλης ο Βασίλης και ο έτερος Βασίλης. Σε αυτό το σύμφωνο θα υπάρχουν δεσμεύσεις ρητές εκ μέρους των Σκοπίων ότι θα αλλάξουν το Σύνταγμα, γιατί εσείς λέτε θα ότι κάνουμε τις προτάσεις μας. Θα κάνετε τις προτάσεις σας ως προς το Σύνταγμα και ως προς τις αλλαγές στο και Σύνταγμα. Και τις διαδικασίες του. Και τις διαδικασίες είναι αναγκαία προϋπόθεση αυτό κατά τη γνώμη μου, κύριε Υπουργέ, για επίλυση του θέματος και για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η αλλαγή του Συντάγματος. Ακούστε να σας πω. Οποιαδήποτε συμφωνία θα κάνουμε, αν δεν συνοδεύεται, έτσι όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον και όπως το καταλαβαίνω, αν δεν συνοδεύεται από συνταγματικές αλλαγές ή αν θέλετε να τις πείτε προσαρμογές, θα μπορεί οποιοδήποτε μετά νέος πρωθυπουργός από άλλο πολιτικό χώρο να το αλλάξει. Επίσης, θα έλεγα, και ας το πω, αν και δεν είναι απαραίτητο δημόσια, ότι θα βρεθεί σε δύσκολη θέση η νυν κυβέρνηση της χώρας αυτής, αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, κάνει διεθνείς συμφωνίες και η επόμενη κυβέρνηση τους πει ότι έδρασε αντισυνταγματικά. Το δεύτερο είναι ότι το Σύνταγμα προβλέπει διαδικασίες, αφήστε το, να μην πω πρακτικά ποια είναι η δικιά μας σκέψη, χωρίς να επεμβαίνουμε στα εσωτερικά τους. Και το τρίτο είναι ότι ο κύριος Βενιζέλος, που έχει πάντα μια κοφτερή νομική σκέψη, έχει μια κοφτερή νομική σκέψη, σημείωσε, χωρίς να λέει ότι λύνει το πρόβλημα, το γεγονός ότι οι υποσυνθήκες διεθνείς συμφωνίες υποτάσσουν με έναν τρόπο υπερισχύουν του το Σύνταγμα, υπό όχι κάθε διεθνής συμφωνία, με συγκεκριμένο τύπο, παραδείγματος χάρη οι συμφωνίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτάσσουν δίκαιο, τα κρατικά, τα μέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάθε διεθνής κανόνας, ναι, δεν υπερέχει στην ιεράρχηση των κανόνων της εθνικής ένωμης τάξης, εσωτερικής Σύνταγμα,
αλλά οι υποσυνθήκες γίνεται. Άρα υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες σκέψεις, τις οποίες αφήστε να τις διατυπώσουμε. Άρα μιλάμε, αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό, μία δεύτερη ενδιάμεση συμφωνία, τύπου ενδιάμεση συμφωνία. Η ενδιάμεση συμφωνία είχε πολλαπλά προβλήματα, είχε ορισμένα θετικά, είχε όμως και πολλαπλά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη προέβλεπε ότι εμείς δεν δικαιούμαστε να τους απαγορεύσουμε την ένταξη με το προσωρινό τους όνομα σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά δεν προέβλεπε ουσιαστικά ποια θα ήταν η συνέπεια αν δεν αποκρινόντουσαν στην υποχρέωσή τους να διαπραγματευτούν. Άρα μπορούσαν ουσιαστικά να μην διαπραγματεύονται και εμείς να τους κοιτάμε. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη Μανώλη, για να κλείσω το ερώτημα. Είναι αν αυτό το σύμφωνο στο οποίο αναφέρεστε θα αντικαταστήσει την ενδιάμεση συμφωνία μέχρι τη στιγμή που θα πάμε στη λύση. Η ενδιάμεση συμφωνία είναι ενδιάμεση. Επειδή ρυθμίζει κάποιες σχέσεις. Η ενδιάμεση συμφωνία είναι ενδιάμεση. Το σύμφωνο θα είναι συνολικό. Ένα τμήμα του θα κατατεθεί και στην ΟΗΕ, έτσι νομίζω, έτσι θα προτείνω, που θα αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με τις δύο αποφάσεις του ΙΕ. Θα το συνυπογράφει το σύμφωνο αυτό και κάποιος άλλος πέραν των δύο κυβερνήσεων και του ΟΗΕ? Όχι, όχι, όχι. Απαραβίαστο σύνορο θα βάζετε και σταματώ εγώ. Είναι εκ του ΚΑΝΕΦ αυτό. Όταν, όχι, δηλαδή. Ναι, όταν κύριε Υπουργέ λέτε δηλαδή, ότι... Έχουμε, πει, έχουμε πάρει όλες τις προτάσεις που υπήρχαν από τις προτάσεις της, της Πορτογαλικής Προεδρίας το 1992, του Πινέρο, Vance Owens κλπ. Και έχουμε πάρει όλα αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, αλλά επειδή δεν την έχουμε παρουσιάσει στους φίλους μας και ακόμα είμαστε στην διατύπωσή της, ας μου επιτρέψετε να μην πάω παραπέρα. Απλώς ήθελα να πω ότι δεν πάμε να κάνουμε σαλαμοποιήσεις και τέτοια. Ναι, γιατί σαλαμοποίηση έχει σημασία, γιατί αυτό δεν προέκυψε από εμάς όπως αντιλαμβάνεστε. Υπήρξαν δηλώσεις χθες του κυρίου Νίμητς στην Καθημερινή και υπήρχε προσθήκη στο ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο ειδικός μεσολαβητής λέει ότι αν καταλήξετε σε συμφωνία για την ονομασία, προτείνει πράγματι, προτείνει η ευρεία χρήση του ονόματος να αναβληθεί μέχρι τις εντάξεις της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025-30. Ζει σε Μάη μου δηλαδή. Σωστή η παρατήρησή σας. Είμαι μαζί σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η πρόταση που λέει ο κύριος Νίμητς και για το με έναν τρόπο, το διατυπώνει και ο κύριος Χαν κατά καιρούς. Ο επίτροπος έχει σταματήσει. Εγώ τους γιατί είπαν αυτοί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για πραγμάτευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά όταν θα φτάνουν πια να μπουν, τότε να γίνουν οι αλλαγές. Εγώ τους είπα, ακούστε, εκ των υστέρων διαβάζοντας την ιστορία, όχι ότι σημαίνει ότι το κάνανε τότε με ορθό τρόπο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η χώρα αυτή πήρε υποψηφιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην το ξεχνάμε. Η υποψηφιότητα της έδωθε άνευ ουσιαστικών ανταλλαγμάτων, πήρε υποψηφιότητα. Και υποτίθεται ότι η υποψηφιότητα μέχρι την ημέρα που θα άρχισε η διαπραγμάτευση για την ένταξή της, σε αυτό το διάστημα που σήμερα είναι ήδη 14 χρόνια, θα γινόταν η αλλαγή του ονόματος. Άρα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό, διότι έχω πει στους ξένους ότι αν το κάναμε αυτό, την ημέρα που θα ήταν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Φύρομ, και εμείς θα λέγαμε τώρα βέτο να μπει με άλλο όνομα, όχι με αυτό το συνταγματικό της, θα μας λέγανε, βρε εσείς Έλληνες, 40 χρόνια διαπραγματευτήκαμε για να ενταχθεί, θα τα χαλάσουμε όλα για ένα όνομα που το έχετε δεκτεί έτσι κι αλλιώς. Ερώτηση. Γι' αυτό δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε ούτε αυτό που θέλουν εκείνοι, ούτε αυτό που έγινε όταν αποδόθηκε η υποψηφιότητα στη Φύρομ. Ερώτηση. Προφανώς οι συνταγματικές αλλαγές είναι κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους. Έτσι είναι. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω, στο μέτρο που το Σύνταγμά τους παράγει ζητήματα και αλληλεπιδροτισμού για εμάς, για εσάς ποιο είναι ζήτημα προτεραιότητας για την αλλαγή του Συντάγματος? Το θέμα της συνταγματικής ονομασίας, το θέμα του άρθρου 49 που αναφέρεται σε μακεδονικές μειονότητες της Μια αλλαγή που έγινε από την ενδιάμεση συμφωνία, όπως θα θυμάμαι. Ναι, η αλλαγή στην ενδιάμεση συμφωνία ερμηνεύει το Σύνταγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει γίνει καμία φοβερή αλλαγή. Εγώ εντοπίζω... Ακροτελεύτια διάταξη, τι ακριβώς θέλετε να αλλάξετε στο Σύνταγμα? Εντοπίζω τρία, μάλλον το προήμιο και δύο άρθρα. Ναι. Όταν λέτε το προήμιο, αναφέρεστε στην ονομασία τη συνταγματική. Το προήμιο, άμα το διαβάσει οποιοδήποτε, τα έχει όλα μέσα. Ναι, γιατί υπάρχει και η αναφορά στην αντιφασιστική συνέλευση του 1944. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Παραπέμπει σε μακεδονικό λαό κτλ. Αυτό το θέλουμε να αλλάξει. Στο αντιφασιστικό δεν έχω πρόβλημα. Τα άλλα... Δεν έχετε πρόβλημα. Αλλά μην με... Στο αντιφασιστικό, ναι, προφανώς. Αλλά στη ιδρυτική του συνθήκη όμως μιλάει για μακεδονικό λαό, ο οποίος υπάρχει. Κύριε Κοτάκη, νομίζω ότι βγάλατε μια καλή είδηση σήμερα. Ότι θα κρατάω ένα σύμφωνο, αλλά να μην σα πω αναλυτικά πώ θα χειριστώ το θέμα της διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, αλλά αφού γιατί το κύριο εδώ, όπου δεν είναι να σας ευχαριστήσω, είναι είμαστε υποχρεωμένοι, να βρω συμφωνία. Είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Πουλή, να ρωτήσουμε εσείς. Γιατί, συγγνώμη Σεραφή, όταν σήμερα μαθαίνουμε ότι οι Σέρβοι αποφάσισαν να αλλάξουν το σύνταγμά τους
και να αφαιρέσουν από το Σύνταγμά τους το Κόσοβο. Που για αυτούς ξέρουμε τι είναι το Κόσοβο και μάλιστα θα το αλλάξουμε δημοψήφισμα. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε και να ζητήσουμε τα ελάχιστα μήνυμα σε μια τέτοια διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να ζητήσουμε τα μέγιστα. Ή στη διαπραγμάτευση, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξεκινήσετε από τα μέγιστα, ναι, έτσι δεν είναι? Κύριε Κωτάκη, το πώς γίνεται η διαπραγμάτευση είναι ένα ζήτημα, ας το παρακρατήσουμε, θα έλεγα εγώ. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι όλοι σας ζητάτε από εμάς, και εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να μην ανταποκριθώ, πράγματα που δεν ζητήθηκαν και δεν έγιναν από κανένα πριν. Και εσείς ως δημοσιογράφος το δικαιούστε. Αλλά εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν και το είχαν ξεχάσει όλα αυτά, δεν το δικαιούνται. Αυτό είναι σε πολιτικό επίπεδο. Να κλείσω το ερώτημα, Όχι, προφανώς λέω, αυτό είναι σε πολιτικό επίπεδο σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Και το λέω γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κουβεντιάσουμε ακριβώς τα πολιτικά. Ναι. Θέλω να μείνουμε στα τις διαπραγμάτευσεις. Να κλείσω το ερώτημα μόνο αυτό για το θέμα της χρήσης, κύριε Υπουργέ. Διαβάσαμε ότι ο κύριος Νίμιτς λέει ότι ευρεία χρήση αργότερα, στις Σκοπιανές καλένδες. Η ελληνική θέση. Κοιτάξτε να σας πω, ο κύριος Νίμιτς προσπαθεί να ισορροπήσει. Έχει ορισμένες προτάσεις που δεν άρεσαν καθόλου στη ΦΥΡΟΜ και στο διαπραγματευτή της. Ξέρετε ότι ο διαπραγματευτής της ΦΥΡΟΜ βγήκε και κατήγγειλε τις προτάσεις του Νίμιτς και ξέρετε ότι επίσης τον απέλησαν από την κυβέρνηση της ΦΥΡΟΜ. Και συνεμορφώθηκε το. Και δεν είπα ότι είναι αθώος, απλώς λέω ότι ο Νίμιτς έχει πράγματα που δεν μας αρέσουν εμάς, έχει πράγματα που δεν αρέσουν σε εκείνους. Ναι. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω. Θα το δω αύριο τον κύριο Νίμιτς, να μην του προαναγγείλω το δοτικό κιόλας. Προφανώς. Αλλά η χρήση είναι πολύ μεγάλο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Η χρήση. Μανώλη, ας τα πάρουμε ένα-ένα μόνο γιατί δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Θέλω να πω κάτι και για τη χρήση. Εμείς θέλουμε την πλήρη χρήση και έχω εξηγήσει αυτά από την αρχή που έγινα υπουργός σε όλους. Ότι ξέρετε, είμαι και ειδικό επί τη παγκοσμιοποίηση ω ακαδημαϊκό, έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία. Του έχω πει ότι στην εποχή τη παγκοσμιοποίηση δεν υπάρχει πια εσωτερική χρήση με τον τρόπο που υπήρχε. Και πάντα κουβάλαγα μαζί μου για να συνεννοούμε μια ταυτότητα και ένα διαβατήριο. Του λέω το διαβατήριο τι είναι, διεθνέ ντοκουμέντο. Για να ταξιδεύει κανεί. Σκοπιανός, το λέτε αυτό. Σε όλου. Όταν έγινα υπουργό, για να τελειώνουμε όλου. Ναι. Τι είναι η ταυτότητα, εσωτερικό έγγραφο. Τι είναι η ταυτότητα στην εποχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεθνές έγγραφο, διότι γίνεται πια λατινικά και ταξιδεύεις με αυτό. Αυτό λοιπόν είναι δείγμα ότι δεν υπάρχουν τα κλασικά εσωτερικά έγγραφα όπως το 19ο αιώνα και θα μπορούσε κανείς να τα διαχωρίζει. Και επειδή δεν διαχωρίζονται, θέλει μια διαδικασία. Απλώς βέβαια να ξέρετε ότι ας πούμε, αν συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουν, ή θα τα συμφωνήσουμε, ελπίζω, όλα τα διαβατήρια ή όλες οι ταυτότητες κλπ. Αυτά δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να αλλάξει 5 εκατομμύρια διαβατήρια σε Αυστραλία. Όχι, αλλά όταν θα μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, πάντως θα πρέπει να υπάρχει σαφής απόφαση για το εύρος χρήσης. Εάν θα μπουν. Και για το εύρος χρήσης, που εμείς το βάζουμε σε αντίθεση με τις άλλες διαπραγματευτές, που δεν το βάζανε, ή συμβιβαζόντουσαν, ή λέγανε να το δούμε. Και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης αυτού του εύρους χρήσης. Υπάρχει περίπτωση να πάει και μετά, Μανώλη, από την ένταξη. Όχι, 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 λέω όλα αυτά, κύριε Υπουργέ. Εάν, να είμαι σαφής, εάν αυτά δεν μπορέσουμε να τα συμφωνήσουμε μέχρι τον Ιούνιο, που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε. Εμείς δεν μπαίνουν χωρίς μια συμφωνία και τους το είπε και ο Στόλτεμπεκ. Νομίζω ότι για πρώτη φορά είχαμε μια τόση σαβή δήλωση. Ούτως παρατηρητές. Από το γενικό. Τι πάει οι παρατηρητές, με στάτους μη μέλους. Μα είναι ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια επειδή έχουν. Δεν τα λέμε στρατιωτικά... εμείς. Διπλωμάτες θα λέμε. Άρα χωρίς. Ένα λεπτό, να τελειώσω. Χωρίς συμφωνία επί του συμφώνου δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ ως μέλος. Ναι. Ως παρατηρητές, η ΦΥΡΟΜ είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν γίνω εγώ υπουργός εξωτερικών και πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, λόγω του ότι συμμετέχουν σε σώματα παρουσίας του ΝΑΤΟ σε τρίτες χώρες, π.χ. στο Αφγανιστάν. Όταν συζητιέται εδώ και 12-13 χρόνια. Ενώ την ειδική θέμα σχέση, δεν ξέρω του, τι λέει δεν το καταστατικό του ΝΑΤΟ. Δεν έχει το ΝΑΤΟ ειδική σχέση. Αυτό που έχει είναι οι χώρες που συμμετέχουν σε δράσεις τους να μπορούν να συμμετέχουν όταν συζητούνται τα θέματα που τους αφορούν. Λοιπόν. Άρα είπαμε το πλαίσιο, περιγράψατε το πλαίσιο μέχρι τον Ιούλιο. Όχι, το... υπάρχει ένα ερώτημα μέχρι εκεί. Η ενταξιακή ημερομηνία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Η διαδικασία περί ΝΑΤΟ δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να τους βάλουμε στο ΝΑΤΟ ή δεν θέλουμε. Είναι εκείνοι το ζητάνε. Εμείς δεν πειθαρχούμε... Και το ΝΑΤΟ θέλει και το ίδιο. Συγγνώμη, εμείς δεν πειθαρχούμε τις απόψεις μας στο ΝΑΤΟ. Εμείς αξιοποιούμε το γεγονός ότι εκείνοι θέλουν να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ στη διαπραγμάτευση. Και θα ήταν χαζό να μην το αξιοποιούμε. Εφόσον το σύμφωνο... λέω γιατί ακούω διάφορες κριτικές. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Εφόσον το σύμφωνο αυτό
που περιγράψατε και θα το θα έχουμε ναι. εντός του Φεβρουαρίου. Πιθανόν, όχι. Εκείνοι θα το έχουν. Εκείνοι θα τώρα το έχουν, πώς θα πάει η διαπραγμάτευση. Λοιπόν, εφόσον συμφωνήσουν επί του συμφώνου, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις? Πρέπει η κυβέρνηση ΖΑΕΦ να το φέρει στην Βουλή των Σκοπίων και αντιστοίχως μετά η κυβέρνηση Τσίπρα στην Ελληνική Βουλή? Οι δύο κυβερνήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τις συνταγματικές επιταγές για την έγκριση διεθνής συμφωνίας. Ως εκ τούτου δεν έχουμε πρόβλημα με το να κάνουμε αυτή τη δημοψήφιση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι κάναμε τη διάμεση συμφωνία, που δεν την πήγα συμβουλή όσο φύλαμε. Μόνο υπογραφή, ομονογραφημένη είναι. Ναι. Άρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μπορεί μέσα στους επόμενους μήνες, μέχρι το Πάσχα ή μετά το Πάσχα, να έχουμε ένα τέτοιο σύμφωνο στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση? Εάν υπάρξει συμφωνία από την άλλη πλευρά και μπορέσουμε να καταλήξουμε με συμβασμούς ασφαλώς. Ο συμβασμός είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας κουλτούρας. Αυτό το προϊόν των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων θα φτάσει ασφαλώς στην Ελληνική Βουλή. Δεν πρόκειται εμείς να το περάσουμε με μονογραφές και χωρίς Βουλή. Είναι προϋπόθεση και για την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, για την ενταξική ημερομηνία, κύριε Υπουργέ, η υπογραφή αυτού του συμφώνου? Η συμφωνία τους πάνω σε αυτό το σύμφωνο, ναι. Είναι τώρα προϋπόθεση. Τα πρακτικά μέτρα. Ξεκλειδώνει και την ενταξιακή διαδικασία στην ΕΕ. Υπάρχει μια ημερομηνία όμως ενδιάμεσα, η 17η Μαΐου. Η Σύνοδος, αν θυμάμαι καλά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί μπορεί να τεθεί το θέμα αυτό? Στη Βουλγαρία, ακριβώς. Δεν έχει κανένα νόημα. Να σας πω κάτι. Η Επιτροπή ήθελε να φέρει το Φλεβάρι ένα κείμενο που να βάζει χρονοδιαγράμματα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων των Δυτικών Βαλκανίων που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, και είναι τα κράτη που ακόμα δεν ξεκινήσανε, για την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Έτσι είπαν, δεν έχει κανένα νόημα. Και θα το φέρετε, θα το απορρίψω, και αντί να προχωρήσουμε σε μια φιλική ατμόσφαιρα να λύσουμε το πρόβλημα, θα ξαναδημιουργήσετε εσείς οι Ευρωπαίοι εχθρότητα ανάμεσα στα δύο κράτη. Έχω στείλει το μήνυμα, και να είμαι σαφής, σε όλους. Και σε ΝΑΤΟ και σε Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Αμερικάνους και σε Ρώσους, σε όλους, να μην ανακατεύονται. Όποιος ανακατεύεται κάνει κακό ή δεν θέλει να βρεθεί λύση. Είχατε πρόβλημα και με τη δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ την πρόσφατη? Ο Σεργέη Λαυρόφ έκανε στην πρόσφατη του πρόταση, έκανε δύο δηλώσεις. Η πρώτη ήταν προβληματική, διότι έλεγε ότι κάτω από την πίεση του ΝΑΤΟ ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις. Σωστό. Εξηγήσαμε στους Ρώσους και εδώ και στη Μόσχα ότι ό,τι πράττουμε, εξηγήσαμε αυστηρά ό,τι πράττουμε σαν Ελλάδα το κάνουμε με βάση το δικό μας εθνικό συμφέρον, ότι εμείς έχουμε συμφέρον να λυθεί αυτό το πρόβλημα, ότι είναι ένα διακρατικό μας πρόβλημα που δεν πρέπει να ανακατεύεται κανείς, και να σας πω γιατί έχουμε συμφέρον. Πρώτα απ' όλα, διότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και ξέρουμε πλέον πολύ καλά, και όλες οι μελέτες το δείχνουν, ότι για να αναπτυχθεί η χώρα θα διευκολυνθεί αν αναπτύσσει ταυτόχρονα όλη η περιοχή. Αν νομίζει κανείς ότι αναπτυσσόμαστε μόνοι μας και θα καταστρέφεται η περιοχή γύρω και από κάτω θα έχουμε πολέμους, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτά κοστίζουν. Δεύτερον, διότι σε μια Ευρώπη που θα μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια των 35 και 40 κρατών, έχουμε ανάγκη να έχουμε φιλικές σχέσεις τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να έχουμε και όσο μπορούμε μια κοινή στάση, όπως έχουν οι Βίζεγκρατ, έχουν οι Μπενελούξ, έχουν οι Βαλτικές. Δεν θα μετράνε πια σε μια Ευρώπη των 35 και 40 κρατών, κράτη με 1, 2, 5, έστω και 10, 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Έχουμε λοιπόν μια οραματική, όπως λέει ένας φίλος μου, άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε να λύσουμε τα οικονομικά. Έχουμε ανάγκη σταθερότητας. Και τώρα για να είμαστε σαφείς. Αυτό το κράτος που υπάρχει θα είναι, μόλις λύσουμε τα ονοματολογικά μας και τελειώνουμε τους ελεκτροτισμούς, το πιο φιλικό κράτος με την Ελλάδα. Και εμείς δεν πρέπει να θέλουμε τη διάλυσή του, όπως μερικοί λένε, διότι η τυχόν διάλυσή του, που δεν θα συμβεί, θα οδηγούσε σε επέκταση άλλων κρατών και θα είχαμε πάνω από τα κεφάλια μας νέες συγκρούσεις, νέους εθνικισμούς κλπ. Αυτά δυστυχώς. Διάφοροι πολιτικοί, διάφοροι τύποι που παριστάνουν ότι είναι σοβαροί άνθρωποι, η πρώτη είναι σοβαρή, η δεύτερη όχι, δεν τα παίρνουν επαρκώς υπόψη τους. Όπως ας πούμε, δεν παίρνουν επαρκώς υπόψη τους ότι αν δεν λύσουμε το πρόβλημα του ονόματος, θα συμβεί ό,τι είχε συμβεί και 20 χρόνια πίσω. Τότε, όπως θυμόσαστε, δεν δεχτήκαμε να μπούμε στην Επιτροπή την Τεχνική Επιστημονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ τότε, για να συζητήσουμε τι λύσεις έχουμε για το μακεδονικό. Και τι έκαναν μετά οι Φερομήτες? Πήγαν στον ΟΗΕ και μπήκαν με την προσωρινή της ονομασία και γίνανε κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Το επόμενο που θα κάνουν
που εμείς δεν θα το αφήσουμε με τη διπλωματία μας, αλλά που υπάρχουν προθέσεις να γίνουν, είναι να πάνε στην ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση και να αναγνωριστούν με το συνταγματικό τους όνομα. Κυκλοφόρησε και ένα προσχέδιο κειμένου, νομίζω, που διακινείται. Ναι, από εγώ θέλω να πω ότι να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε κερδίσει κανένα πόλεμο ενάντια στη Φύρομ και τις υπαγορεύουμε όρους ιτημένου. Η Φύρομ είναι ένα κράτος με πάρα πολλά προβλήματα, περιορισμένες χωρητικότητες, αλλά που έχει διάφορες υποστηρίξεις και δυνατότητες στο διεθνή ορίζοντα, προκειμένου να δράσει και διαφορετικά. Υπουργέ, και το απέδειξε στη δεκαετία του 90. Για το σύμφωνο να επανέλθω λίγο. Να, το άρθρο 1 είπατε... Πριν πάμε στο σύμφωνο να κάνουμε... Όχι το άρθρο 1, το περιεχόμενο. Το πρώτο άρθρο του συμφώνου θα περιέχει πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για την ονομασία, αφού εσείς όλα θα τα έχουμε μέσα. Την πρωτοβουλία. Ναι, έχει τις δικές μας προτάσεις. Τη δική σας πρόταση. Ναι. Ή θα είναι και των υπολείπων, θα υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις. Θα έχει τη δικιά μας πρόταση οπωσδήποτε. Φαντάζομαι ότι θα έχετε και συνεννοήσεις, θα έχετε και επαφές και θα έχετε κάποια ζήμωση. Και θα είναι, οι προτάσεις αυτές κάποιες από αυτές που ακούστηκαν. Από τις προτάσεις Νίμιτς που ακούστηκαν στο τραπέζι. Επειδή ενδιαφέρει πολύ κόσμο, κύριε Υπουργέ, να τα πούμε καθαρά. Θα είναι το. Το Γκόρνα Μακεδονία, το Νόβα Μακεδονία ή το Σεβέρνα Μακεδονία που διάβασα, θα είναι πιθανώς μεταξύ αυτών. Στα σλαβικά, μάλιστα. Ακούστε να σας πω. Στα ονόματα που πρότεινε ο κύριος Νίμιτς είναι 4 ονόματα στα σλαβικά και ένα όνομα είναι το Μακεδονία Παρένθεση Σκοπίων, ναι. Το οποίο είναι πρόταση της ηγεσίας των Σκοπίων. Πριν από 12 χρόνια ήταν πρόταση, πριν από 15, 20, 30 χρόνια ήταν πρόταση του Βάνς και πρόταση ελληνικών κυβερνήσεων. Αληθεύει ότι σας έδωσε χαρτί ο κύριος Ζάεφ που έφερε Έλληνα πρωθυπουργό? Αυτά τα κουβέντιασε ο πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Λοιπόν, δεν μπορείτε να το πείτε δηλαδή. Τι ζητάει ο πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων? Όχι, λέω στον ταβός που ήσασταν, γιατί ήσασταν στη συνάντηση. Δεν ήμουν παρόν. Στη συνάντηση ο ΖΑΕΦ, προκειμένου να αντιδράσει στις δικές μας προτάσεις, εμφάνιζε διάφορα έγγραφα από παρελθούσες διαπραγματεύσεις. Άλλα τα είχαμε, άλλα δεν τα έχουμε στο αρχείο. Πάντως αυτό που λέτε είναι το Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Όχι, Παύλα. Όχι, Μακεδονία των Σκοπίων. Παρένθεση Σκόπια, σωστό. Παρένθεση Σκόπια, όχι Μακεδονία. Παρένθεση Σκόπια, το είχαν αποδεχτεί κάποιες ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτό λέω. Αυτό είναι το πέμπτο. Γιατί αυτό... υπάρχει μια συνέντευξη σήμερα. Πείτε μου αν το επιβεβαιώνετε. Στην Εφημερίδα των Συντακτών υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη της πρώην πρέσβεως στα Σκόπια, της κυρίας Ντόρας Γροσομανίδου, η οποία λέει ότι η κυβέρνηση Καραμανλή είχε αποδεχτεί την συγκεκριμένη ονομασία. Την έχω κάπου εδώ πέρα τη συνέντευξη. Είναι ακριβές αυτό? Η κυρία Γροσομανίδου ήταν πρέσβης στα Σκόπια και με τη δικιά της εμπειρία διατυπώνει απόψεις. Εγώ δεν είμαι εδώ για να... Θα σου πω ότι είναι ακριβές, Σεραφείμ. Αυτό που γράφει ο πρέσβης, ο κύριος Χρήστος Ζαχαράκης στο βιβλίο του, ο οποίος ήταν ο ειδικός διαπραγματευτής μας στον ΟΗΕ. Άλλη εποχή όμως. Όχι άλλη εποχή, μέχρι το 2004 περίπου. Ναι. Όπου εκεί αποκαλύπτει ο κύριος Ζαχαράκης ότι 2 φορές πήρε γραπτή οδηγία από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, με απόφαση του τόπου του Πρωθυπουργού του κυρίου Σιμίτη, να αποδεχτεί την πρόταση Βάνς. Ήταν η πρόταση Βάνς η ονομασία Μακεδονία Παύλα Σκόπια. Το έχει πει αυτό ο κύριος Ζαχαράκης. Αυτό έγινε ελληνική θέση. Εγώ να τότε πω έγινε. Κάτι που με επιτρέπετε. Εάν μετά επαναφέρθηκε από τους Σκοπιανούς και με άλλες κυβερνήσεις, κανείς δεν μπορεί να το έχω εδώ και είναι... Αλλά το πρώτον συνέβη. Να το διαβάσω ακριβώς. Όχι. Να τη φωνάξετε να της κάνετε συνέντευξη. Δεν θα μιλάω όχι, εγώ. Όχι, για... λέω εσείς επειδή έχετε εικόνα των εγγράφων. Δεν σχολιάζω εγώ ως υπουργός εξωτερικών τις εκτιμήσεις ή τις εμπειρίες που κατά τη γνώμη τους είχαν οι πρέσβες με τη σοβαρή τους προσωπικότητα, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δικιά μου δουλειά είναι να βρω λύσεις στο Σκοπιανό. Και αυτό απλώς που υπογραμμίζω είναι γιατί η λύση αυτή έχει όφελος για τη χώρα. Έχει όφελος οικονομικό, έχει όφελος κοινωνικό, έχει όφελος εθνικό, έχει όφελος γεωστρατηγικό. Δυναμώνει τη θέση μας διεθνώς της χώρας και μας δυναμώνει και απέναντι στο φύλλο λαό της όμορης χώρας μας. Και μας αφήνει, φαντάζομαι, να ασχοληθούμε με το ένα μεγάλο μέτωπο που είναι η Τουρκία. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε, η ελληνική διπλωματία ξυπνάει το πρωί και πρέπει να εξηγήσει στους ξένους τους αστερίσκους που βάζουμε για το όνομα. Μετά πρέπει να τους εξηγούμε γιατί είμαστε ενάντια στην ένταξη της Αλβανίας στο ένα ή στο άλλο ζήτημα,
γιατί έχουμε τη μία ή την άλλη διαφορά, έχουμε το μειονοτικό, έχουμε τη χυμάρα κλπ. Μετά πρέπει να τους εξηγήσουμε γιατί στο Κυπριακό είμαστε αυστηροί για το θέμα των εγγύησεων. Έχει περάσει πια το μεσημέρι, έχουμε μπει το απόγευμα. Πάντως, πάμε στα ονόματα όμως. Πάμε στα ονόματα. Πριν πάμε στα ονόματα, θα ήθελα, Βασίλη, να ρωτήσω κάτι επί του ιστορικού, στο οποίο αναφερθήκατε πριν πάμε. Να μην ανοίγουμε άλλο θέμα πριν κλείσουμε το προηγούμενο. Δεν το έχουμε κλείσει. Μισό λεπτό. Είναι το θέμα των ονομάτων. Λοιπόν, ξαναέρχομαι στην ονομασία. Λοιπόν, να πούμε και αμέσως μετά περνάμε σε αυτά που λέτε. Εμείς, όπως ήταν πολύ σοβαρό ζήτημα οι εγγυήσεις και ασφάλεια στο Κυπριακό, που είχε φύγει από το τραπέζι και το ξαναβάλαμε πάνω στο τραπέζι, γιατί όλες οι κυβερνήσεις που το διαπραγματευτήκαν μετά από το 80 είχαν δεχθεί να έχουν κάποιο είδος δικαιώματα στην Τουρκία να παρεμβαίνει και ηγητικά δικαιώματα πάνω στην Κύπρο. Εμείς τα τελειώσαμε αυτά. Μπήκαν πάνω στο τραπέζι. Ο ΙΕ έχει συμφωνήσει ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτά τα κεφάλαια. Ανάλογα, στο Σκοπιανό έχει μεγάλη σημασία η λέξη που θα χρησιμοποιηθεί για τη Μακεδονία του, σύνθετη, όπως έχουν συμφωνήσει όλοι, τώρα ανακαλύπτουν κάποιες διαφορές και διαφωνίες, αυτή να μην είναι στην αγγλική, να είναι στην γλώσσα, στη γλώσσα ή στις γλώσσες αυτής της χώρας. Και η εθνικότητα, στα διαβατήρια. Συγγνώμη, αυτής της γλώσσας. Αυτή η γλώσσα αυτής της χώρας θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει έτσι στο τέλος, αλλά κατά τη γνώμη μας στη διαπραγμάτευση θα πρέπει να είναι αμετάφραστη. Δηλαδή έχουμε χώρες οι οποίες είναι αμετάφραστες. Σρι Λάγκα, ας πούμε. Mm. Ποιος μεταφράζει τη Σρι Λάγκα? Είναι δεκτικός ο Ζόραν Ζάεφ αυτό? Ή ποιος καταλαβαίνει αν το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ουσμπεκιστάν, Ταξιζιστάν είναι σύνθετες λέξεις που έχουν, ή σύνθετες ονομασίες κρατών που έχουν όλες το συνθετικό το ίδιο το στάν πίσω. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια διεθνή εμπειρία, την έχουμε μελετήσει και την αξιοποιούμε στην είναι διαπραγμάτευση. Δεκτικός, είναι δεκτικός ο Ζόραν Ζάεφ σε μια αυτό, ονομασία με σλαβική μετάφραστη? Αυτό θα δείξει η διαπραγμάτευση. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Το ίδιο αφορά και την εθνικότητα. Η πρότασή σας θα είναι περιγραφική ή να είναι η εθνικότητα, όπως θα υπάρχει δε, στα διαβατήρια. Δεν προχωράω στο σύνολο των διαπραγματευτικών ζητημάτων, γιατί. Πάντως, εμείς είμαστε εδώ υποχρεωμένοι να σας ρωτάμε, κύριε Καλά Υπουργέ. Κάνετε, γιατί εγώ υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Γι' αυτό είμαι και εδώ. Και δεν ήταν από τους Μακεδόνες στην Βόρεια Ελλάδα. Απλώς εγώ απορώ, πως όλα αυτά τα ζητήματα που μας τα θέτει και η αντιπολίτευση ή αντιπολιτευτική πολιτική δεν τα θέσανε στον εαυτό τους, ούτε τα διαπραγματευόντουσαν. Δεν τα θέσανε. Και εγώ εδώ διαβλέπω μια διγλωσία για να δυσκολευτεί η λύση. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνουμε, όπως είπα και για τη γλώσσα, αλλά δεν μπορεί αυτοί που παραδώσανε τη γλώσσα ως μακεδονική. Αν θέλετε να συμφωνήσετε, να δώσετε και το έθνος και τη γλώσσα και τα άλλα, ποιος θα σας εμποδίσει, κύριε Υπουργέ? Δεν θα τα δώσουμε. Λέω τώρα, λέω αν εγώ, θέλετε. Αλλά άλλοι τα έχουν δώσει. Ναι. Άρα η πρότασή μας. Βασίλη Σύρωτα, αμέσως μετά. Η πρότασή μας. Το λέω για να βγάλουμε καμιά είδηση. Η πρότασή μας τώρα. Βγάλαμε και αρκετές. Λοιπόν. Η πρότασή μας στο σύμφωνο, η δική μας πρόταση για την ονομασία, θα είναι όνομα, ονομασία στη σλαβική διάλεκτο και αμετάφραστη. Η πρότασή μας, δεν λέω ότι θα τη δεχτούν. Ναι. Εγώ να σας ξαναπώ το εξής. Στη συζήτηση που θα γίνει, το πρώτο πράγμα θα είναι σε τι, ποιο θα είναι το όνομα. Mm-hmm. Το περιεχόμενο του ονόματος και το επίθετό του βασικά. Αφού το δεύτερο στοιχείο του ονόματος θα περιλαμβάνει τη Μακεδονία ως γεωγραφικό χώρο. Mm-hmm. Το δεύτερο θα είναι αν αυτό θα είναι μία λέξη ή δύο λέξεις. Το τρίτο θα είναι αν θα πρωτοδιατυπωθεί σε γλώσσα της χώρας εκείνης ή σε διεθνή γλώσσα. Και το τέταρτο είναι αν θα είναι σε διεθνή γλώσσα, αν θα είναι αμετάφραστο ή όχι. Αυτά είναι τα τέσσερα ζητήματα. Αυτή είναι η περιγραφή λοιπόν της ονομασίας. Και το πέμπτο είναι χρήση. Βασίλη. Είναι ξεχωριστό. Νομίζω ότι είναι αδικούμε τον συνάδελφο. Πάει πρώτα το δεύτερο. Δεν θέλω να μονοπολίσω. Μανώλη, Μανώλη. Ξαναδούμε. Κύριε Κωτάκη. Σας ακούω, κύριε Υπουργέ. Η χρήση έχει σημασία. Η διαπραγμάτευση έχει 7 στο όνομα. Έχει 7 ζητήματα, τα οποία δυστυχώς εμείς τα τακτοποιήσαμε γιατί ήταν άτακτα στο παρελθόν. Είναι το όνομα, η χρήση του ονόματος, η γλώσσα, η ταυτότητα, η εμπορική της χρήση, τα ακρονίμια και οι συντμεύσεις. Άρα είναι άλλο κεφάλαιο η χρήση. Ωραία.
Είναι σπουδαίο κεφάλαιο, αλλά είναι. Νομίζω πρώτα απ' όλα δικό μου. Από άποψη μεθόδου. Είχε κάτι να ρωτήσει για αυτό που θέλετε. Υπάρχει θέμα. Όπω θέλετε εσεί. Μια πολύ, πολύ γρήγορη. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σα. Αναφερθήκατε στο τι έγινε πριν από 20 χρόνια. Υπάρχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αν δεν. Διότι διέβλεψα αυτό στην απάντησή σα λίγο νωρίτερα, πριν πιάσουμε την ονοματολογία. Ότι αν δεν έχουμε συμφωνία με τα Σκόπια, υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να παρακάμψουν. Να μας παρακάμψουν, να το πω έτσι, και να μπουν σε διεθνείς οργανισμούς, ακόμα και αν προσπαθήσουμε εμείς να τους εμποδίσουμε. Ναι. Εάν εμείς δεν αποδείξουμε την καλή μας θέληση να βρεθεί λύση, και άλλη πλευρά μπορεί να αποδείξει ότι εμείς κακή τη θέληση δεν οδηγήσαμε τη συνεννόηση σε συμβασμό, τότε δικαιούται και εμείς χρησιμοποιήσουμε π.χ. βέτο για τη μία ένταξη της στο ΝΑΤΟ κλπ. Δικαιούται να προσφύγει σε τρίτα όργανα και να φύγει από το πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ. Το έχει ξανακάνει. Και δεν βγήκαμε κερδισμένοι. Άρα υπάρχει ξανά αυτός ο κίνδυνος. Όχι, διότι η διαπραγμάτευσή μας είναι τέτοια που θέλει να βρει λύση και δεν αφήνει περιθώρια κακοπιστίας. Να διαμορφωθούν συνθήκες blame game σε βάρος μας δηλαδή. Όχι, δεν έχουμε κανένα λόγο. Εμείς θέλουμε τη λύση, καταλαβαίνουμε γιατί είναι αναγκαία. Ξέρουμε επίσης ότι δεν ξεκινάμε τη διαπραγμάτευση σήμερα, διότι δυστυχώς υπάρχουν πράγματα από πίσω μας. Υπάρχει η ενδιάμεση συμφωνία η οποία αποκαλεί αυτή τη χώρα Δημοκρατία της Μακεδονίας, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από την άποψη της τυπολογίας των ονομάτων, είναι σύνθετη ονομασία με χρονικό προσδιορισμό το πρώην Ιουγκοσλαβική, και που εμπεριέχει και τη λέξη Μακεδονία. Μην κοροϊδεύομαστε. Και το Ιουγκοσλαβική. Λοιπόν, να ρωτήσει ο Βασίλης ο Σκουρής. Ναι, και επίσης ένα λεπτό να το τελειώσω. Αυτή υπήρξε μετά το εμπάργκο, το οποίο εμπάργκο δεν το κερδίσαμε. Κερδίσαμε, βγάλαν κάποιοι πολλά λεφτά το όνομα του εθνικισμού, το εμπάργκο, ναι. Κατά την προσωπική γνώμη, βγάλαν μερικοί λαθρέμποροι πολλά λεφτά. Δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Είναι η γνώμη μου, λέω. Είναι ακριβές αυτό που λέω. Όχι για τους βγάλαν λεφτά. Πότε έγινε δεχτή με το όνομα αφιέρωμα, όπως γνωρίζω από οδηγήσεις διπλωματών. Το 92, όταν χρειάστηκε να έρθει η Λευκή Δύναμη του ΙΕ στην Ελλάδα. Ναι, αλλά λέω η διάμεση συμφωνία το έδωσε επίσημα από την πλευρά μας. Και το εμπάργκο που προηγήθηκε και οδήγησε στην ενδιάμεση λύση δεν ήταν παραγωγικό, παρόλο που έκφραζε όλο αυτό που ήταν στο συλλαλητήριο, αυτή την αγωνία την πραγματική των ανθρώπων που θέλουν την ιστορική κληρονομιά και την ταυτότητά τους να μην τους την πειράζουν. Μετά πήγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου επικαλεστήκαμε βέτο που δεν υπήρξαν και το χάσαμε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης απαιτεί να βρούμε λύση. Εάν εμείς κακοφορμήσουμε, δεν θα έχουμε μόνο παραβιάσει την ενδιάμεση συμφωνία που είναι το λιγότερο, θα έχουμε παραβιάσει και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Χάγη δεν έκρινε την ονομασία όμως. Είπε όμως πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα ως δικαστήριο. Λοιπόν, Μανώλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το λέω έτσι με πολύ αγάπη, να διευκολύνουμε, γιατί δεν είναι λέω, κρίμα. Αλλά... Ναι, η κατάσταση σήμερα δεν είναι στην δηλαδή, είναι δεύτερη φορά που λοιπόν, συμβαίνει αυτό. Ο Βασίλης προσπαθεί να ρωτήσει κάτι. Μόνο να πω κάτι, κύριε Κρούλη. Τακτοποιήστε το μεταξύ σας, τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Η κατάσταση σήμερα... Τονιστείς τα κανόνες αυτά. Η κατάσταση Βασίλη, σήμερα... προσπαθώ να είμαι ευγενής. Δεν θέλω να γίνω ευγενής έναντι κανενός. Λοιπόν, είπα δύο φορές να ρωτήσεις, δύο φορές διακόπησες από το Μανώλη, δεν πειράζει. Προχωράμε. Βασίλη. Κύριε Υπουργέ, θα να ρωτήσω το εξής, γιατί πραγματικά δεν μου αρέσει στην έννοια της προσπάθειας που γίνεται για μια πραγματική εθνική συνεννόηση. Γιατί μπορεί να έχετε δίκιο σε ορισμένα πράγματα που λέτε για την αντιπολίτευση. Όταν εξαπολύεται στον αέρα ότι πήραν πρώην πρωθυπουργοί που κάναν αυτά, μοιάζει σαν απειλή, βοηθάει κατά τη γνώμη σας στο διάλογο. Όταν το λέμε κάτι, γιατί δεν το λέμε μέχρι το τέλος. Όχι, δεν απειλεί κανείς κανέναν. Ναι. Και εσείς ιδιαίτερος δημοσιογράφος δεν έπρεπε να νιώθετε απειλή. Όχι, δεν το λέω για μένα, λέω για το πολιτικό σύστημα και πώς συζητείτε εγώ. Απλώς αυτό εγώ που λέω. Είμαι χρεωμένος να βρω την αλήθεια για αυτά που λέτε και πρέπει να πιέσω για αυτά. Πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ξεσηκώνει τον ελληνικό λαό ως να αρχίζει το θέμα το μακεδονικό και τη ονομασία σήμερα και όλες οι παρθένες μαζευτήκανε και βλέπουν κάποιον ο οποίος είναι άγριος και κακός. Δεν είναι έτσι. 25 χρόνια κυβερνήσανε. Το πρόβλημα δεν το φτιάξαμε εμείς. Εγώ το βρήκα το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα μπορούσε να το έχει λύσει ο Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το έχει λύσει κάποιος άλλος. Δεν λύθηκε. Τώρα, έγιναν προσπάθειες για να λυθεί. Εδώ και δύο μήνες ακούω τι καταπληκτικά που τα κάναν όλα πριν και πώς εμείς τα κάναμε στραβά. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Και να πάμε μετά και σε μυστική διπλωματία. Εμείς δουλεύουμε μόνο με τους υπηρεσιακούς, δεν δουλεύουμε με τους πρώην διοικητές, ας πούμε, της ΕΕΠ ή παραρτημάτων της ΕΕΠ. Να μην το πω αυτό. Δηλαδή, μπορούν να μας υβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι κάνουμε πράγματα, δεν κάνετε τα έργα όμνες, δεν δίνετε το όνομα κλπ. Άνθρωποι οι οποίοι. Τι τους λέω. Ρε παιδιά, στη διαπραγμάτευσή σας, στη διαπραγμάτευσή σας που κάνατε, να τα κάνατε. Και το όνομα που θέλατε και τον τρόπο που θέλατε να τα παίρνατε. 25 χρόνια κυβερνήσατε. Εμείς τώρα είμαστε εδώ, από τις 14 του Γενάρη έχουμε μπει στη διαπραγμάτευση και κοντεύουν πια να μας πούνε ότι διαλύσαμε τη χώρα. Εγώ λέω για παράδειγμα, γιατί ακούμε ότι διάφοροι πρωθυπουργοί δέχτηκαν ένα χ, διάφοροι κάνανε οτιδήποτε άλλο ή ονομασίες οτιδήποτε και μένουν στον αέρα όλα αυτά. Όχι, δεν ταιριάζεται μια κατεύθυνση διάφοροι που μπορεί να Διάφοροι παλιοί διπλωμάτες, όπως είναι η κυρία Γροσομανίδου, όπως είναι ο κύριος Ζαχαράκης, οι οποίοι δεν αναφέρθηκαν από μένα και είπα ότι δεν σχολιάζω κιόλας, καταλογίζουν στους πρωθυπουργούς της εποχής που υπηρετούσαν ότι κάνανε όχι καλές διαπραγματεύσεις. Τα πρακτικά του Συμβουλίου Αρχηγών πρέπει να δώσει τη δημοσιότητα. Κύριε Σκουρή, εγώ μάλιστα είπα ότι εγώ δεν σχολιάζω τις δηλώσεις των διπλωματών. Για να θυμόμαστε πώς θεωρείται. Ο μη σχολιασμός απειλεί. Λέω. Για συνεννοούμαστε. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Εγώ συνεννοούμε γιατί σε κυβερνητική ανακοίνωση ήταν ότι κάποιο πρωθυπουργό είπε Μακεδονία και δέχτηκε το Μακεδονία Σκόπια. Συνεπώς συνεννοούμαστε. Λέω τώρα. Παραπέρα, κάνω ακόμα μια πιευτή ερώτηση. Τα πρακτικά του Συμβουλίου Αρχηγών το 92 πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα. Αυτό είναι υπόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος αν το ζητήσουν τα κόμματα και οι διάδοχοι. Δεν είναι μόνο αποκλειστική ευθύνη του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι κανόνες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του ελληνικού κράτους και την προστασία εκείνων των πληροφοριών που το ελληνικό κράτος δεν θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα με τρόπο μάλιστα που θα τα γνωρίζει στη λεπτομέρειά του κάθε τρίτος ξένος. Okay. Αυτό δεν είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε μια διαδικασία. Σας δεσμεύω να τα καλέτε. Εμένα δεν με δεσμεύει καμία πολιτική στην οποία δεν δεσμευτήκαν οι αρχηγοί ή οι παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτήν. Δηλαδή η κυρία Δαμανάκη είναι προκάτοχος του κύριου Τσίπρα με την ευρεία έννοια. Δεν είναι προκάτοχος η κυρία Δαμανάκη του κύριου Τσίπρα. Είχε διασπαστεί ο συνασπισμός. Εντάξει, τώρα τότε είναι και προκάτοχος του Χαρίλας ο Φλωράκης κλπ. Όχι βέβαια. Κνήτης ήταν ο Τσίπρας. Δεν ξέρω το παράδειγμα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα έχουμε καταρχήν κοντά μας και την Νικόλα Λιβαδάρη να μας περιγράψει το πολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα μέσα στο οποίο τα τελευταία 24 ώρα συζητείται με έντονο τρόπο το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Για να ανοίξουμε πλέον κύριε Υπουργέ και την πολιτική συζήτηση. Να βάλουμε και το θέμα της μυστικής διπλωματίας για το οποίο σας κατηγορεί και η Νέα Δημοκρατία αλλά υπήρξαν και αιτιάσεις και από την πλευρά της κυρίας Γεννηματά τα τελευταία 24 ώρα, αλλά να βάλουμε και το θέμα του κυβερνητικού σας εταίρου του κυρίου Καμένου, των ανεξαρτήτων Ελλήνων, που σήμερα έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση που νομίζω ότι ανοίγει και αυτό τη συζήτηση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.